Το 2015 μπήκε με πρόωρες εκλογές. Η αδυναμία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας άνοιξε τις κάλπες στις 25 Ιανουαρίου και ο ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, βγαίνει πρώτος με 36%, σχηματίζοντας κυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και σήμερα πέρασα με τεωρίτης, αλλά δεν ακούσε. Μετά και την εκλογή του Προκόπη Παυλόπουλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας τον Φεβρουάριο, η περιβόητη διαπραγμάτευση με τους δανειστές ξεκινά. Στις 20 Φεβρουαρίου η Ελλάδα παρατείνει το πρόγραμμα διάσωσης μέχρι το καλοκαίρι, με τον τότε Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη να γίνεται πρώτο θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας συναντά για πρώτη φορά στη Γερμανία την Άγγελα Μέρκελ, με τον Βόλφγανγκ Σόιμπλε να έχει ήδη προτείνει παρασκηνιακά τη συντεταγμένη έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Μέχρι τότε Τρόικα έγινε θεσμή ή αλλιώς Brussels Group. Οι συνεδριάσεις των Eurogroup και των Συνόδων Κορυφής είναι ατέρμονες. Τον Ιούνιο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, αναφωνεί το περίφημο «The game is over». Το παιχνίδι τελείωσε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να προσφέρουν ως μόνη λύση το πακέτο Juncker. Εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος. Η ελληνική κυβέρνηση, προκαλώντας την αντίδραση σχεδόν όλων των Ευρωπαίων, θέτει το πακέτο σε δημοψήφισμα εξπρες. Δεν πληρώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στέλνει τους καταθέτες να σηκώνουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αυξάνει το όριο ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες, με την ελληνική κυβέρνηση να επιβάλλει τα λεγόμενα capital controls, περιορισμούς στην κίνηση των κεφαλαίων. Οι πρωτοφανείς σκηνές που εξελίσσονται έξω από τις τράπεζες, με συνταξιούχους να λιποθυμούν, δεν επηρεάζουν την κυβέρνηση, η οποία εμένει στο όχι του δημοψηφίσματος. Στις 5 Ιουλίου, ο ελληνικός λαός ψηφίζει όχι με 61%. Στείνονται πανηγύρια στην πλατεία Συντάγματος, προκαλώντας παρενέργειες στο πολιτικό σύστημα. Ο Αντώνης Σαμαράς, που είχε ταχθεί με το ναι, παραιτείται από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ παρελθόν από την κυβέρνηση αποτελεί ο Γιάννης Βαρουφάκης. Κι όμως, παρά το όχι, η κυβέρνηση αποδέχεται τα περισσότερα από τα σκληρά μέτρα που ήθελαν οι δανειστές. Και στις 12 Ιουλίου, έπειτα από 17 ώρες διαπραγμάτευσης, με μοναδική εναλλακτική το Brexit, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράφει το τρίτο και για πολλούς το πιο δύσκολο μνημόνιο. Τσίπρας Αλέξιος. Ναι. Με 222 ναι, υπερψηφίζεται το τρίτο μνημόνιο στη Βουλή. 44 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ διαφοροποιούνται, με την κυβέρνηση να χάνει τη δεδηλωμένη και τον Αλέξη Τσίπρα να παραιτείται. Στείνονται πάλι πρόωρες κάλπες για τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που δημιούργησαν τη Λαϊκή Ενότητα, δεν καταφέρνουν να μπουν στη Βουλή. Σήμερα στην Ευρώπη! Πρώτος με διαφορά βγαίνει και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ και σχηματίζει ξανά κυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Η έκπληξη, ωστόσο, της τρίτης εκλογικής αναμέτρησης του 2015 ακούει στο όνομα Βασίλης Λεβέντης, αφού η Ένωση Κεντρών καταφέρνει έπειτα από δεκαετίες να αγγίξει το 3,5% και να μπει στην Ελληνική Βουλή. Και να αλλάξει το κλίμα. Η δεύτερη φορά αριστερά προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ του τρίτου μνημονίου και του λεγόμενου παράλληλου προγράμματος, όπως η επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια. Κοινή εντύπωση όλων πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός παίχτης στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Αφού η Νέα Δημοκρατία αδυνατεί να εκλέξει ακόμα και αρχηγό λόγω τεχνικού προβλήματος, φτάνοντας στα όρια της διάσπασης. Το 2015 θα κλείσει και πάλι με εκλογές. Στις 20 Δεκεμβρίου, περίπου 400.000 ψηφοφόροι συμμετέχουν στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτος ο Ευάγγελος Μημαράκης, δεύτερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας ραντεβού για το δεύτερο γύρο στις 10 Ιανουαρίου του νέου έτους.